Κύριε Παπαχρήστο, είστε ο πρόεδρος του Συλλόγου Τυφλών Ορθόδοξη Πορεία. Ο σύλλογος σας έχει πάρα πολλά μέλη και αναρωτιέμαι πώς μπορείτε εσείς να έχετε πρόσβαση σε βιβλία θρησκευτικά. Εμείς μπορούμε να διαβάσουμε κάποια βιβλία. Εσείς πώς αναπτύσσετε τη γνώση σας σε θέματα πίστεως εφόσον υπάρχει αυτό το πρόβλημα της όρασης. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση και την πρόσκληση συνάμα. Καταρχήν, μιλώντας για γνώση περί την πίστη, διευκρινίσουμε ότι θα χρησιμοποιήσουμε στη συζήτησή μας εδώ αυτή τη γνώση με την έννοια της καθημερινότητας, δηλαδή σαν πρόσληψη στοιχείων μαθήσεως, μόνον έτσι. Λοιπόν, πράγματι, η γνώση περί την πίστη και ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα βιβλία είναι ένα δύσκολο πρόβλημα για τους τυφλούς και τους σημερινούς και τους παλαιότερους. Όμως σήμερα με την πρόοδο της τεχνολογίας και την καλή διάθεση των συνανθρώπων μας, της κοινωνίας, τα πράγματα είναι λίγο ευκολότερα από ό,τι στο παρελθόν. Και εξηγούμε. Καταρχήν, μπορούμε να αποκτήσουμε πολλά, να μάθουμε πολλά περί την πίστη στη Θεία Λατρεία. Έτσι, εκεί μπορεί και να προσευχηθεί κανείς, να έχει το θείο φωτισμό, που είναι το πρωτεύον σε όλα αυτά τα πράγματα, όχι μόνο για τους τυφλούς, αλλά για όλο τον κόσμο, αλλά και να ακούσει τους ύμνους κανείς, τα Ευαγγελικά Αποστολικά Αναγνώσματα, το Ψαλτήριο. Αυτή είναι η πρώτη πηγή, θα λέγαμε, θρησκευτικής γνώσεως. Και η πιο απαραίτητη. Πρώτα ο θείος φωτισμός και μετά η καθημερινή Θεία Λατρεία. Από εκεί και πέρα μπορούμε να περάσουμε στην υπόλοιπη πεζή πραγματικότητα, θα λέγαμε, όπου πράγματι υπάρχουν διάφοροι τρόποι να μελετήσουμε βιβλία. Ο πρώτος τρόπος είναι η γνωστή γραφή των τυφλών, η ανάγλυφη γραφή Braille, στην οποία έχουμε τη χαρά και την τιμή, ας πούμε, να είναι λίγα μεν, αλλά πολύ σημαντικά κείμενα τυπωμένα. Και εννοώ το κείμενο της Καινής Διαθήκης κατά κύριο λόγο και το Ψαλτήριο κατά δεύτερο λόγο. Στην πρωτότυπη πρώτα μορφή τους και λιγότερο σε νεοελληνική απόδοση. Σε Μπρέλι, από όσο ξέρω, σε νεοελληνική απόδοση είναι η Καινή Διαθήκη του Μακαριστού Τρεμπέλα. Αυτά είναι πολύ χρήσιμα βιβλία για μας, εργαλεία θα τολμούσα να πω, διότι κρατούν τον τυφλό αφενός μεν σε επαφή με το ιερό κείμενο, αφετέρου και σε σχέση με το γραπτό ελληνικό κείμενο, την ορθογραφία και άλλα συναφή. Αν αφήσουμε αυτά τα κείμενα Braille, που είναι σχετικώς λιγοστά, από εκεί και πέρα πλέον μπορούμε να περάσουμε στα ηχογραφημένα κείμενα, δηλαδή υπάρχουν βιβλία τα οποία έχουν ηχογραφηθεί παλιότερα σε μαγνητοτενίες, μπομπίνες που τις λέγαμε, νεότερα σε κασέτες. Αλλά επειδή αυτά σιγά σιγά εκλείπουν πλέον, έχουμε περάσει πλέον σε ηχογραφημένα κείμενα τα οποία βρίσκονται σε CD ή σε ψηφιακή, εντελώς ψηφιακή μορφή, σε υπολογιστές, σε USB sticks, τα φλασάκια που λέμε ας πούμε, και στο διαδίκτυο. Τέτοια ηχογραφημένα κείμενα υπάρχουν αρκετά πλέον και ο σύλλογός μας ας πούμε, μία από τις κυριότερες δράσεις το έχει αυτή, την ηχογράφηση τέτοιων βιβλίων εκκλησιαστικού περιεχομένου και όχι μόνο, ιστορικού, παιδαγωγικού κτλ. Τα οποία ψηφιοποιούνται και διανέμονται σε όποιον ενδιαφέρεται, διανέμονται δωρεάν. Και ενώ όποιος ενδιαφέρεται δεν είναι υποχρεωτικό να είναι τυφλός, μπορεί να είναι και βλέπον, να το ακούσει, ξέρω εγώ, στο αυτοκίνητό του, να το ακούσει όταν χαλαρώνει, όποτε θέλει. Το ακουστικό βιβλίο άλλωστε τα τελευταία χρόνια εξελίσσεται αρκετά σημαντικά. Αυτή λοιπόν η προσπάθεια δεν γίνεται μόνο από το δικό μας σύλλογο, από αρκετούς. Ένας άλλος τρόπος προσλήψεως γνώσεως περί την πίστη, ας πούμε, θρησκευτικής μελέτης θα τολμούσα να πω, είναι και οι ραδιοσταθμοί της Εκκλησίας, οι οποίοι βοηθούν πάρα πολύ σε αυτό και με τις εκπομπές που έχουν και με τις ομιλίες, ηχογραφημένες ομιλίες διαφόρων φωτισμένων αδελφών μας, κληρικών και λαϊκών, οι οποίες βοηθούν τα μάλα στη γνώση αυτή, γιατί κανείς και μαθαίνει και οικοδομείται. Και πέρα από τους ραδιοσταθμούς θα τολμούσα να πω ότι και αρκετοί σύλλογοι και ιερές μονές επιδίδονται σε αυτό το έργο της ηχογραφήσεως τέτοιων ομιλιών, οι οποίες έχουν μεγάλη ωφέλεια με την έννοια ότι μπορούν να μένουν και να τις ακούει κανείς και δεύτερη και τρίτη φορά και να εμβαθύνει σε αυτά τα πράγματα. Επιτρέψτε μου, χωρίς να περιφρονήσω κάποιον, να αναφερθώ σε ένα απλό παράδειγμα, πολύ κοντινό όμως εδώ προς την Αθήνα αναφέρω.
τις ομιλίες τις οποίες έχει εκδώσει και κυκλοφορήσει η Ιερά Μονή των Κλειστών και συγκεκριμένα ομιλίες του μακαριστού γέροντος της, του πατρός Μακαρίου Κουλούρη, ο οποίος εγκατέλειψε τα εγκόσμια πριν ένα χρόνο περίπου. Τις αναφέρω σαν χαρακτηριστικό δείγμα, διότι και ο ίδιος ο μακαριστός γέροντας τις θεωρούσε ως θρησκευτικά βιβλία αυτές τις ομιλίες, αλλά και εγώ θα μπορούσα να συνυπογράψω αυτή τη γνώμη του, διότι οι ομιλίες αυτές έχουν μερικά χαρακτηριστικά πολύ χρήσιμα και πολύ ωφέλιμα, όχι μόνο για εμάς που δεν βλέπουμε, αλλά και για όλο τον κόσμο. Τι εννοώ? Πρώτον, είναι ομιλίες που έχουν πολλά στοιχεία γνώσεως μέσα τους. Ο γέροντας ήταν εμβρηθής και βαθύς γνώστης των περί την πίστη των πραγμάτων, αλλά και είχε το χάρισμα από το Θεό να τα μεταδίδει με απλότητα. Έτσι πολλές φορές, χωρίς να διαβάζεις βιβλία, ακούγοντας απλά μια ομιλία, μπορείς να μάθεις και να μορφωθείς σε πολλά πράγματα. Πολύ χρήσιμο αυτό και πολύ βοηθητικό θα έλεγα και ως προς την ευσέβεια στο να σωθεί η ψυχή μας, αλλά και ως προς το γνωσιολογικό παράγοντα. Δεύτερον, οι ομιλίες αυτές του μακαριστού γέροντος έχουν υλικό πολύ ωραία και απλά συστηματοποιημένο. Δηλαδή, ακούγοντας μια ομιλία του μακαριστού, μπορούσες εύκολα να σχηματίσεις στο μυαλό σου το σχεδιάγραμμα της ομιλίας του και κυρίως το σημαντικότερο, τον τρόπο της σκέψεώς του. Αυτό είναι πολύ ωφέλιμο, διότι αφενός μεν βοηθάει και εμάς τους ακροατές να οργανώνουμε αντίστοιχα τις σκέψεις μας και συνεπώς να εκφραζόμαστε καλύτερα, αλλά και δεύτερον να είμαστε πιο βαθείς γνώστες αυτού που λέμε πίστη, του φαινομένου που λέμε πίστη. Και τρίτον, πιο σημαντικό θα έλεγα, κατά τη γνώμη μου, και η πολλαπλότητα των γνώσεων, αλλά και η απλότητα και η συστηματοποιημένη παρουσίαση αυτών των στοιχείων που αναφέρει ο Γέροντας της ομιλίας του, υποδεικνύει έναν άνθρωπο ο οποίος εκτός από τις γνώσεις έχει και φωτισμό Θεού και κυρίως έχει πρακτικό βίωμα, πρακτική εμπειρία, καθημερινή για αυτόν. Τι θα πει αυτό? Αυτό θα πει ότι ο άνθρωπος δεν έχει μόνο την ικανότητα της μεταδοτικότητας, αλλά και από ό,τι προσωπικά υποθέτω, έχει το φωτισμό του Θεού, του Αγίου Πνεύματος και μέσα από αυτές τις ομιλίες είναι σε θέση να μεταδώσει αυτή τη χάρη του Θεού. Το λέει ήδη και στην Αγία Γραφή ο Θεός μας ότι οι ομιλίες, το κήρυγμα των Αγίων Αποστόλων πάντα συνηγορείται από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, το οποίο μιλάει στις καρδιές των ακουόντων. Αυτό που έγινε τότε δεν είναι καθόλου δύσκολο να γίνει και σήμερα. Ο Θεός δεν αλλάζει. Το Άγιο Πνεύμα ήταν το ίδιο και τότε και τώρα. Όταν λοιπόν ένας ομιλητής έχει αυτή την εμπειρία, έχει αυτό το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, με τη χάρη ακριβώς του Αγίου Πνεύματος μπορεί αυτά που μεταδίδει να φτάσουν ευκολότερα στις καρδιές των ακροατών του και να γίνουν παραδεκτά. Και όταν η καρδιά μας με τη βοήθεια του Θεού κάνει παραδεκτά αυτά που ακούει, τότε βέβαια μπορεί και η ίδια να τα πράξει. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι με αυτά τα στοιχεία, οι ομιλίες και τα κηρύγματα που ακούγονται κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις έχουν το μέγιστο αποτέλεσμα, αγιοπνευματικό αποτέλεσμα θα το πω. Δεν είναι δηλαδή λόγια που πέφτουν στη γη τη σκληρή, την πετρώδη, την ακανθώδη που αναφέρει ο Κύριος μας στην παραβολή του Σπορέως. Τολμώ να πω ότι είναι λόγια που αναφέρονται σε γη αγαθή και καλή, η οποία βέβαια, όπως λέει και ο Κύριος, μπορεί να καρποφορήσει εκατονταπλασίωνα, τριακονταπλασίωνα κτλ. Και χαιρόμεθα και ευχόμεθα και άλλες τέτοιες πρωτοβουλίες να εμφανίζονται, γιατί βέβαια πρέπει να πούμε δεν είναι η μοναδική της Ιεράς Μονής Κλειστών, υπάρχουν και άλλες ευχάριστες και καλό θα είναι να συνεχίζονται προς ωφέλεια και ημών που δεν βλέπουμε αλλά και όλου του πληρώματος της Εκκλησίας. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ ολόψυχα. Αγαπητοί φίλοι, αν βρίσκεται ωφέλιμη και χρήσιμη την επίσκεψή σας στο κανάλι μας, μπορείτε αν θέλετε να εγγραφείτε σε αυτό. Η εγγραφή σας θα μας δώσει μεγάλη όθηση για τη συνέχιση των προσπαθειών μας. Σας ευχαριστούμε πολύ.